Κυρία Παπανδρέου, σας καλωσορίζουμε καταρχήν στη Θεσσαλονίκη, Κυριακή απόγευμα σήμερα. Πώς βλέπετε τους Θεσσαλονίκες καθηγητές? Είναι γνωστό ότι είμαι Μακεδόνα. Κατάγομαι από την κλεισούρα της Καστοριάς, αλλά επειδή το πατρικό σπίτι του πατέρα μου καταστράφηκε στον πόλεμο από τους Γερμανούς, όλα τα χρόνια έχουν ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Άρα, εμέσως και πλην σαφώς, η Θεσσαλονίκη είναι πατρίδα μου. Και δεν έχω και κανένα λόγο να λέω γιατί ήρθα στην πατρίδα μου, έτσι γιατί θέλω. Και έχω φίλους και συγγενείς τα λοιπά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, θέλω να καταρχήν να σχολιάσετε πώς βλέπετε την εκλογή του νέου Προέδρου της Αμερικής, του Ομπάμα. Αν θα αλλάξει κάτι, αν πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι στο πλανήτη. Είναι ένας πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος. Νομίζω ότι η Αμερική έκανε μια υπέρβαση ψηφίζοντας επιτέλους έναν μαύρο πρόεδρο. Αν θυμηθούμε ότι λίγα χρόνια πριν πώς ήταν η κατάσταση με τις φυλετικές διακρίσεις, αυτό είναι αλλαγή μιας σελίδας. Αν και εγώ πιστεύω ότι η αμερικάνικη πολιτική είναι συγκεκριμένη πολιτική, με συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Επομένως, δεν πολύ πιστεύω στις αλλαγές, αλλά αυτά θα τα κρίνει η ιστορία. Για μένα είναι ένα συμπαθής άνθρωπος, αυτός ήθελα να βγει. Είναι πάρα πολύ συμπαθής. Πιστεύετε ότι θα δει με θετικό μάτι τα δικά μας εθνικά προβλήματα, γιατί το δεξί του χέρι είναι Έλληνας από ό,τι ξέρουμε και ίσως τον επηρεάσει. Εντάξει, να ξέρουμε όμως ότι οι Έλληνες αυτής της γενιάς είναι περισσότερο Αμερικάνοι. Αυτοί που ασχολούνται γύρω από την εξουσία, στο Λευκό Οίκο. Εντάξει, μπορεί να νιώθουν Έλληνες κατά κάποιο τρόπο, αλλά η Αμερική ενσωματώνει κάποια στοιχεία και τους κάνει Αμερικάνους. Πάντως, θέλω να ελπίζω, όπως και όλοι οι Έλληνες, ότι θα μας δουν πολύ πιο θετικά. Θα το δούμε, θα το δείξει η ιστορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.